Με ελλείψη σε καύσιμα τόσο για τα οχήματα όσο και για τη λειτουργία των σχολικών κτηρίων, ξεκίνησε η πρώτη μέρα της θητείας της Δημοτικής Αρχής Ιθωνίας. Πέσαμε τα μότρα στη δουλειά, πέσαμε τα μότρα να ενημερωθούμε, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία ενημέρωση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εδώ με τους υπαλλήλους συνεργαζόμαστε να δούμε κατάσταση. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Όχι προβλήματα οικονομικά τόσο, όσο περισσότερο οργανωτικά. Παραδείγματος χάρη με το πετρέλαιο. Είναι σήμερα διαγωνισμός, δεν ενημερώθηκαν οι άλλοι, αλλά δεν θα έχουμε πετρέλαιο. Να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Ενώ θα μπορούσαμε να το προγραμματίσουμε πολύ πιο καλά. Δεν χρειάζεται λεφτά να κάνεις ένα διαγωνισμό. Ώστε να μην υπάρχει ο ανάδοχος, να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαμε να προηγηθούμε κάποια πράγματα. Είχα κάνει ένα έγγραφο τον πρώην δήμαρχο από μόλις εκλεγήκαμε για να μας ενημερώσει και ένα μήνα τώρα δεν μας έδωσε σημασία ούτε καμία ενημέρωση. Σήμερα προσπαθούμε να τον φωνάξω στις 6 ώρα το βράδυ για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε λιγάκι, να μας πει ορισμένα πράγματα, γιατί δεν έχω βρει τίποτα που να λέει ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα σήμερα διαπιστώνω ότι το νηπιαγωγείο στο Μεταγκίτσι δεν θα έχει πετρέλαιο, ότι τα αυτοκίνητα στο Μαρμαρά δεν έχουν πετρέλαιο και καταλαβαίνετε τις δυσκολίες αυτού, αφού δεν υπάρχει μειοδότης, δεν υπάρχει ανάδοχος. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Αλλά έπρεπε να αναδειχθεί ανάδοχος. Έπρεπε να έχει ήδη προηγηθούν όλα αυτά και ήδη όλα να είχαν προετοιμαστεί, όπως έχει κάνει άλλη δήμη. Αλλά εμείς δεν κοιτάζαμε να δουλέψουμε, κοιτάζαμε να λέμε άλλα πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν προβλήματα στα παιδιά μας, στην λειτουργία γενικότερα. Αλλά θα τα αυξάνουμε. Ο Δήμαρχος Ιθωνίας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την τετραετία που ακολουθεί. Αν και οι συγκυρίες είναι δύσκολες, πιστεύουμε ότι ο Δήμος αυτός μπορεί να αισιοδοξήσει, μπορεί να μπει μπροστά και να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης στην περιοχή. Θα σταθούμε δίπλα στον πολίτη, θα δώσουμε τις δυνάμεις μας. Τα στελέχη του συνδυασμού είναι καταξιωμένα στελέχη με εμπειρία και με γνώση, το ίδιο και εγώ. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες. Είμαστε αποφασισμένοι, είμαστε αισιόδοξοι κάτω από αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Θα δώσουμε ελπίδα στον κόσμο, θα είμαστε κοντά στον πολίτη και νομίζω ότι αν επιληθούν τα προβλήματα τα καθημερινά τόσο της λειτουργίας όσο και της διαχείρισης της καθημερινότητας, καθαριότητα, νερά, έτσι, αποχέτευση, άργα θα γίνουν πολλά στο Δήμο Ιθωνίας. Ήδη έχω προγραμματίσει πολλές εντάξεις από το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και νομίζω ότι θα αρχίσουμε να οργανώνουμε με υποδομές, θα γεμίζουμε με υποδομές της κοινωνίας μας. Και θα αρχίσουν να φαίνονται πάρα πολύ γρήγορα το έργο το οποίο θα παράγουμε. Είμαι αισιόδοξος. Θα είμαστε δίπλα και είμαστε αποφασισμένοι. Είμαστε άνθρωποι που γνωρίζουμε τα προβλήματα, έχουμε γνώση πάνω σε αυτό. Δεν θα αφήσουμε να πέσει πέτρα χαμηλά χωρίς να τα αξιολογήσουμε. Και θα φέρουμε πόρους και θα δούμε καλύτερες συνθήκες στην περιοχή μας. Μπορεί να είναι άσχημα τα οικονομικά, μπορεί να έρχονται με δυσκολία οι χρηματοδοτήσεις στους Δήμους. Αυτός ο Δήμος μπορεί να προγραμματιστεί σωστά και να βγει από αυτή τη μιζέρια πάρα πολύ γρήγορα και να μπει σε μέρες πιο αναπτυξιακές, πιο δομημένες, πιο καλύτερες μέρες.